Αυτό το οποίο προβληματίζει είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται να μην έχουν αποδώσει καρπούς. Και οι θυσίες τουλάχιστον που κάνουν οι πολίτες αυτής της χώρας, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ευοδοθούν και τι αποτέλεσμα θα φέρουν. Κύριε Καζάκη, ο λόγος πάλι σε εσάς. Εγώ διαφωνώ. Σε τι απ' όλα? Διαφωνώ το ότι αν έχουν αποδώσει ή όχι τα μέτρα. Τα μέτρα έχουν αποδώσει. Σε τι ακριβώς? Σχεδιάστηκαν να φέρουν έναν ολόκληρο λαό σε απόγνωση. Το πετύχανε. Σχεδιάστηκαν το να οδηγήσουν σε ολοκληρωτική παράλυση την οικονομία της χώρας. Δόγμα και σοκ, κύριε Καζάκη. Βεβαίως. Απόλυτα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που υπόθηκε και από τον, και από τον κύριο ψυχίατρο και τον πολιτικό επιστήμονα, νομίζω ότι έχουν μια βάση. Το δόγμα του σοκ ξεκινάει πάντα με δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, ένας λαός πρέπει να χάσει την αίσθηση της ρίζας του, δηλαδή της ιστορίας του, της συνέχειάς του. Το είδαμε και αυτό νωρίτερα. Αυτό το έχει πάθει ο ελληνικός λαός. Το έχει πάθει ο ελληνικός λαός. Έχει χάσει και χάρη σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο συστηματικά βγάζει αμόρφο τους ανθρώπους. Λοιπόν, ενώ κοινωνικά, αν θέλετε ακαδημαϊκά, συνολικά. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία εύκολα το ένα κομμάτι στρέφεται ενάντια στο άλλο κομμάτι. Και αυτό βεβαίως που το κατορθώσανε πώς? Με τη διάλυση οποιασδήποτε κοινωνική συνοχή αφενός και αφετέρου με την εξαγορά των βασικών κοινωνικών στοιχείων οργάνωσης κοινωνίας. Συνδικάτα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα. Εξαγοράστηκαν, διαλύθηκαν και έτσι η κοινωνία έχει βρεθεί μόνη της. Το βασικό στοιχείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι και η αλλαγή των στοιχείων της Ελστάτ και όλα αυτά. Οποιοδήποτε ασχολείται με τα στοιχεία γνώριζε πολύ καλά ότι ήταν μεθοδευμένη όλη αυτή η ιστορία εξ αρχής. Δεν περιμέναμε την κυρία Γεωργαντά να μας το πει, βεβαίως πολύ καλά κάνει και το καταγγέλει. Επειδή θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, θα παρακαλούσα οποιοδήποτε σχόλιο αφορά εκείνην να γίνει βεβαίως, στο επόμενο στάδιο. Το βασικό ζήτημα είναι ότι ξέραμε εξ αρχής ότι μεθοδεύονται τα στοιχεία. Mm-hmm. Ότι παρουσιάζονται με ανάλογα με βάση πολιτική σκοπιμότητα. Ποιο ήταν η βασική πολιτική σκοπιμότητα? Η βασική πολιτική σκοπιμότητα ήταν ότι όταν η Ελλάδα πλέον αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυμνή, ότι δεν μπορούσε δηλαδή να βγει στις διεθνείς αγορές, να πουλήσει ομόλογα και να ανατροφοδοτήσει ή να χρηματοδοτήσει το χρέος της, έπρεπε να μπει στον πάγο. Γιατί τι φοβόντουσαν? Φοβόντουσαν ότι κατά την πίεση του λαού ενδεχομένως ή των πολιτικών εξελίξεων, η Ελλάδα θα προχωρούσε σε μια, να το πούμε έτσι, μονομερή κίνηση. Θα έλεγε το εξής. Έλεγε, κοιτάξτε κύριοι, δεν έχω να σας πληρώσω, καθίστε στο τραπέζι να βρούμε μια λύση στους δανειστές. Εάν το έκανε η κυβέρνηση αυτή, η τωρινή ή η προηγούμενη κυβέρνηση του κύριου Δούκα. Mm-hmm. Να το θυμόμαστε και αυτό. Σαφώς. Γιατί βεβαίως ο κύριος Δούκας τα λέει τώρα, ναι. Αλλά ήταν υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, έλεγε το αυτονόητο στους δανειστές. Αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι δανειστές, αν λέγανε όχι, ήταν να έρθουν στα ελληνικά δικαστήρια, να προσφύγουν ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και μετά από 5 τέρμενα θα ανακαλύπταν ότι το ελληνικό δημόσιο έχει πλήρη ασυλία λόγω άσκησης και εθνικής κυριαρχίας και θα μπορούσαν να το κάνουν απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Τι κάνανε? Μας οδηγήσανε με μαθηματική ακρίβεια, με συγκεκριμένο σχέδιο στο αδιέξοδο και επιβάλλαν τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, όπου η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης λέει ότι η Ελλάδα μονομερώς αμπεμπολεί την εθνική της κυριαρχία και την ασυλία που προέρχεται από αυτή. Λοιπόν.